αν θέλουμε πραγματικά να μην θρηνήσουμε, να μην γεμίσουμε εκκλησάκια όλο τον δρόμο μέχρι το Ηράκλειο, πρέπει να γίνει μια παρέμβαση στον δρόμο, σωστή. Με στόχο να μπει ένα τέλος θεματοχυσία συνάσφαλτο, στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βιάνος, ο Μανώλης Φραγκάκης τονίζει την ανάγκη άμεσης δρομολόγησης παρεμβάσεων στο φωνικό δρόμο. Ζητάμε αυτή τη στιγμή να διαπλατηθεί ο δρόμος, να γίνει με διάζωμα ο δρόμος, να υπάρχει ασφάλεια και να ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις. Οι δρόμοι στην Κρήτη είναι πάρα πολύ ανασφαλείς και δεν είναι μόνο ο δρόμος Τρακαλοχωρίου. Είναι ένας δρόμος, παράδειγμα, που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 150 χιλιόμετρα, αλλά δεν σε προστατεύει στο παραμικρό λάθος. Τώρα πρέπει να ξεσηκωθεί όλη η περιφέρεια εδώ. Εάν είχε μπάρες έστω σιντερένιες τέτοιες σαν αυτές στη μέση του δρόμου, ο ένας από τους δύο θα σηνότανε. 10 άτομα έχουν σκοτωθεί από τα λάγη μέχρι τα Αρκαλοχώρια πως τον φτιάξανε τον δρόμο. Και οι άνθρωποι τσιμπέρνε με τα κασόνια από τον δρόμο. Έχει δύο παπουράκια, φεύγουν και από πάνω και από την από κάτω μεριά. Ο Μανώλης Φραγκάκης άφησε αίχμες για τα πολλά προβλήματα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη οδική αρτηρία διαχρονικά, χωρίς να υπάρχουν οι βασικές υποδομές όπως διαχωριστικό στιθέο, κόμβη και επαρκής φωτισμός. Ο Δήμαρχος Τρακαλοχωρίου τότε είχε κάνει 10 παρεμβάσεις περίπου στα Υπουργεία και ζητούσε να γίνει με διαχωριστική νησίδα. Δεν έγινε αποδεκτό, έμεινε ο δρόμος έτσι όπως έμεινε, δεν φτιαχτήκαν οι κόμβοι ενώ είχαν χρηματοδοτηθεί. Τα χρήματα πήγαν κάπου αλλού. Όσο δεν λαμβάνουμε μέτρα και όσο αφήνουμε την ατομική ευθύνη του κάθε ενός να κυριαρχεί, τόσο θα θρυνούμε θύματα στον δρόμο. Ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας αναφέρθηκε στον πόλεμο της ασφάλτου, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες του 23χρονου άντρα και της γυναίκας 51 ετών που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο. Μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε χάσει 4 ανθρώπους. Να είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Εδώ, όταν κάναμε τον κόμβο του Αρκαλοχωρίου, όταν κάναμε τον κόμβο, λέγαμε, ερχόταν όλος ο κόσμος και παραπονιόταν στο Δήμο. Εμάς δεν είναι δικός μας ο δρόμος. Και πήγαμε στην περιφέρεια. Η περιφέρεια λέει, δεν έχει παραλυθεί ακόμα, γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Εν ώψη και της δημιουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, η αναβάθμιση του άξονα Ηράκλειο Αρκαλοχώρη-Βιάνος είναι επιβεβλημένη, σημείωσε ο Δήμαρχος. Και θα αυξηθεί περαιτέρω η κυκλοφορία του δρόμου αυτού με την λειτουργία του αεροδρομίου. Ένα μεγάλο μέρος από τους Ηρακλειώτες δεν θα πηγαίνουν από το βόρειο δικό άξονα που θα είναι διπλάσια τα χιλιόμετρα και η απόσταση.